Τα νέα φορολογικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση δεν καταπολεμούν δυστυχώς τη φοροδιαφυγή. Αντίθετα, πλήττουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους και προστατεύουν τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρείες. Στη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετέχουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λέσβου, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Τμήμα Λέσβου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Λέσβου, ο Σύλλογος Μεσητών Λέσβου, η Ένωση Ιδιοκτητών Ταξί, η Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ο Σύλλογος Εστίασης Ασπίδα, η Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Πέτρας, το Παλαισβιακό Εργατο Υπαλληλικό Κέντρο. Το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη Βουλή οθεί στην έξοδο από το επάγγελμα χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες με πρόσχημα τη δίθεν καταπολέμηση φοροδιαφυγής, στοχεύοντας την αύξηση των φορολογικών εσόδων από μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες, τη διαιώνιση και επέκταση των φοροαπαλλαγών και φοροελαφρύνσεων για τους μεγάλους και οικονομικά ισχυρούς. Επιδιώκει να θέσει για όλους τους αυτοαπασχολούμενους κατά το ετήσιο τεχματό εισόδημα 10.920 ευρώ, ακόμα και σε χρονιές που καταγράφουν ζημιές. Το τεκματό αυτό εισόδημα θα προαυξάνεται με διάφορα κριτήρια, όπως οι τριετίες άσκησης του επαγγέλματος μέχρι και τα 50.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο προβλέπει την υποβολή ενός ληστρικού κεφαλικού φόρου, πολλαπλάσιου του ήδη υπάρχοντος, ξεκινώντας από τα 1.600 και φτάνοντας πάνω από τα 2.300 ευρώ μετά από 12 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Το συνολικό ελάχιστο τέλος παραμονής στο επάγγελμα αυξάνεται σημαντικά σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές φορές ανεξαρτήτως του πραγματικού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων. Η κυβέρνηση εκ νέου επικαλείται τον κοινωνικό αυτοματισμό προκειμένου να δημιουργήσει αντιπαλότητα μεταξύ των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων, αποκαλώντας τους τελευταίους φοροφυγάδες. Με διαδοχικά κυβερνητικά μέτρα, οι μικροί επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ, δεν έχουμε αυτοαπασχολούμενο όριο, πληρώνουμε το τέλος επιτιδεύματος και δεκάδες άλλους έμεσους φόρους. Επιβεβαιωνόμαστε με ΦΠΑ, επιβεβαιωνόμαστε με το αναγκαστικό κόστος ψηφιακών συναλλαγών. Όσες τροποποιήσεις και αν κάνουν, το περιεχόμενο του νόμου παραμένει το ίδιο. Είναι ένα άδικο νομοσχέδιο που φορολογεί για υποτιθέμενο εισόδημα, αυξάνοντας τη φορολογία του συνόλου των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων που ήδη επιβιώνουν πολύ δύσκολα. Με τα μέτρα αυτά θα ενταθούν οι συνθήκες οικονομικής και επαγγελματικής ασφυξίας για την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων του κλάδου μας, κάτι που θα οδηγήσει στην έξοδο από το επάγγελμα, ενώ ταυτόχρονα θα στερήσει τους μισθωτούς από την όποια δυνατότητα παράγειας απασχόλησης. Την ίδια ώρα, τα νέα μέτρα όχι μόνο αφήνουν στο απειρόβλητο τις μεγάλες εταιρείες και τα υψηλά κέρδη, αλλά τις ευνοούν για να κυριαρχήσουν απόλυτα, πράγμα που θα έπρεπε να απασχολεί το σύνολο της κοινωνίας, αφού αυτό συνεπάγεται επίσης αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη. Ως εδώ, απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα το φορολογικό έκτρωμα και να θεσπιστούν μέτρα προστασίας του εισοδήματός μας. Να μην περάσει το φορολογικό νομοσχέδιο.